Το ρόλο, την ταυτότητα και τις διασυνδέσεις όσων εκ των απαγωγείων του Μιχάλη Λεμπιδάκη δεν βρίσκονται στο εδόλιο, σκιαγράφησε στην πρότασή της η εισαγγελέας. Η ίδια ζήτησε να κριθούν ένοχοι 10 από τους 12 κατηγορουμένους. Είχε κάποιες διαφοροποιήσεις πράγματι. Σε κάποιους οι οποίοι είχαν απελευθερωθεί και αυτής εξ αρχής έχει προτείνει την απαλλαγή, όντως υπήρξαν νέα στοιχεία τα οποία εισφέρθηκαν και εκτιμήθηκαν καταλλήλως από την ίδια. Η εισαγγελέας έδρας περιέγραψε το άτομο που έκανε σωματική έρευνα στο Μιχάλη Λεμπιδάκη όταν έφτασε στο πρώτο κρυσφύγετο ως τον ενορχιστρωτή της απαγωγής, κάνοντας λόγο για άτομο αδίστακτο με βαριά θητεία στο οργανωμένο έγκλημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία κατά τη γνώμη μου. Το άτομο αυτό, για να ψάξει αν ο Μιχάλης Λεμπιδάκης είναι τσιπαρισμένος, έχει εμπειρία και γνώση στο συγκεκριμένο χώρο. Έχει θητεύσει σε αυτό το χώρο. Λίγο ως πολύ δεν απομακρύνθηκε από τις προτάσεις της για τους κατηγορουμένους από τον πρώτο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, τόλμησε, υπερεύει αυτήν και πρότεινε την αθώωση 2 εκ των κατηγορουμένων, ο ένας εκ των οποίων είναι και εντολέας μου, θεωρώντας ότι υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες ως προς την τέλεση των αποδεδόμενων πράξεων. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, όλοι οι κατηγορούμενοι για τους οποίους ζήτησε να κριθούν ένοχοι εμπλέκονται στο σύνολο των πράξεων της αρπαγής, παράνομης κατακράτησης του Μιχάλη Λεμπιδάκη και εκβίασης της οικογένειάς του, χαρακτηρίζοντάς τους άτομα αδίστακτα και επικίνδυνα, κάνοντας μάλιστα λόγο για τη συμμετοχή τους σε ευρύτερη εγκληματική οργάνωση με παρελθόν αλλά και πιθανότητα μελλοντικής δράσης. Θα πω ότι διαφοροποιήθηκε από την αρχική πρόταση της εισαγγελέας ως προς την πράξη της απόπειρας εκβίασης, για την οποία πρότεινε την απαλλαγή του πελάτη. Για τις υπόλοιπες όμως πράξεις παραμένει να είναι καταδικαστική. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εγκληματική οργάνωση. Η εγκληματική οργάνωση έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το κύριο χαρακτηριστικό αυτής είναι ότι θα πρέπει κατά τη στιγμή της σύνδρασης ή της ένταξης να είχε προαποφασιστεί η διάρκεια της δράσης, δηλαδή να εκδηλωθεί σε βάθος χρόνου και με την τέλεση άλλων κακουργημάτων, περισσότερων κακουργημάτων, το οποίο δεν απεδείχθη πουθενά. Όσο και αν ήταν επαγγελματικός ο τρόπος θέλεσης. Για το λόγο αυτό ζήτησε να κριθούν ένοχοι οι 10 βασικοί κατηγορούμενοι, απαλήφοντας μόνο επιμέρους κατηγορίες για κατοχή φυσικίων. Ζήτησε όμως την απαλλαγή του αδελφού του βασικού κατηγορουμένου και του πρώην γαμπρού του. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και με νεότερα στοιχεία που εισκομίστηκαν στην ανάκριση. Δαπάνες του δηλαδή δημιουργήθηκε και παραγγέλθη μια πραγματογνωμοσύνη αναφορικά με τις κεραίες που ήταν ενοχοποιητικές και που δεν είχε απασχολήσει στιβαρά τον πρώτο βαθμό.